από τις 650 που είναι ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων οχημάτων. Μιλάμε για ένα πολύ μικρό αριθμό με δεδομένο ότι λιγότερο, σε δύο μέρες λίγη προθεσμία. Κατά κρίδια σε μια ημέρα, διότι και αύριο έχουμε και από την Τετάρτη το πρωί θα αρχίσουν οι οδικοί έλεγχοι της αστυνομίας και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Και βέβαια όσα οχήματα εντοπιστούν να κυκλοφορούν χωρίς ανανεωμένη την άδεια κυκλοφορίας τους, θα καταγγέλλονται οι οδηγοί τους. Σκέφτεστε να δώσετε καθόλου παράταση, κύριε Κολέτα, με τα δεδομένα που υπάρχουν ενώπιον σας? Δεν είναι θέμα παράτασης και πέρσι περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα ήταν η περίοδος κατά την οποία χορηγήθηκε η διαδικασία για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας. Και φέτος το ίδιο, δεν είναι θέμα χρόνου, είναι θέμα να ανταποκριθεί ο κόσμος στην ώρα του. Εξάλλου δεν θα είναι και δίκαιο για αυτούς οι οποίοι έσπευσαν να ανανεώσουν τις άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων τους από τις πρώτες μέρες και ίσως και εκείνοι να βρίσκονται στην ίδια οικονομική δυσκολία όπως και άλλοι και εντούτοις έσπευσαν να ανανεώσουν την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος τους. Εάν τώρα έρθουμε να δώσουμε παράταση, αυτό σημαίνει ότι εμείς προτρέπουμε τον κόσμο να μην ανταποκρίνεται από την αρχή στην έκκληση μας για ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας, εφόσον θα δίνουμε κάθε χρόνο παράταση. Δεν υπάρχει παράταση. Από την Τετάρτη, όσοι κυκλοφορούν τα οχήματα τους χωρίς άδεια θα καταγγέλλονται και γι' αυτόν εκείνον το οποίο έχουν να κάνουν να σπεύσουν άμεσα όσοι προλάβουν, διότι αυτή τη στιγμή δεν θα μπορέσει το σύστημα να ανταποκριθεί για όλους όσους επιθυμούν να ανανεώσουν τις άδειες τους. Αλλά δεν θα μπορούν αυτοί που δεν θα ανανεώσουν τις άδειές τους να κυκλοφορούν τα οχήματα τους από την Τετάρτη μέχρι που να ανανεωθεί η άδεια κυκλοφορία τους. Σίγουρα. Ξεκάθαρο. Άρα όλοι πρέπει να σπεύσουν σήμερα, αύριο, μεθαύριο για να ανανεώσουν τις άδειες κυκλοφορίας πριν πάρουν και το πρόστιμο από την αστυνομία.